Γκρέκο Μασκαρά λέγεται η έκθεση σκητσογραφίας, η έκθεση γελιογραφίας και σάτυρας, την οποία οργανώνει φέτος αυτές τις βουβές αποκριάς ο Σύλλογος Ευρυτών Ομοροδόπης, προσπαθώντας να δώσει γέλιο, κέφι, χαρά και σάτυρα στον κόσμο της Κομωτινής. Η έκθεση έχει ήδη στηθεί στην πλατεία, αποτελείται από 9 στάντς, τα οποία περιέχουν φωτομοντάζ, περιέχουν σατυρικές φωτογραφίες, περιέχουν σαφέστατα όμως και πάρα πολλές γελιογραφίες, σατυρίζοντας τον πολιτικό κόσμο, την εξουσία, αλλά ταυτόχρονα και την καθημερινότητα την οποία βιώνουμε αυτή την περίοδο της πανδημίας, αυτή την περίοδο με τα μέτρα του κορονοϊού. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρούμε κάτι τέτοιο και το έναυσμα μας δόθηκε εξαιτίας της κατάστασης την οποία διανύουμε, γιατί το κέφι και η σάτυρα δεν θα πρέπει να λείπουν από αυτές τις αποκριές, από αυτές τις καρναβαλικές γιορτές και εκδηλώσεις. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε το έκτο Common Party φέτος, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να χαρίσουμε κέφι, γέλιο και χαρά σε όλο τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να περάσει από την πλατεία, να δει όλα αυτά τα σκίτσα στην απογευματινή του βόλτα ή στην πρωινή του βόλτα, γενικά στην βόλτα που θα του επιτρέψει ο κύριος Χαρδαλιάς και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, να δει, να διασκεδάσει, να γελάσει, να χαρεί και αυτός όπως και εμείς η δημιουργία αυτής της έκθεσης. Μακάρι αυτή η έκθεση να μπορέσει να κρατηθεί στο χρόνο, να μπορέσουμε και του χρόνου δηλαδή να έχουμε κάτι καλύτερο, κάτι δημιουργικότερο. Αυτή την περίοδο κρίναμε ότι ήταν αναγκαία, πραγματικά, γιατί δεν θα πρέπει να λείπει το γέλιο και το κέφι από την ζωή μας και από την σκληρή καθημερινότητα των μέτρων του κορονοϊού. Γκρέκο Μασκαρά λοιπόν από τον Σύλλογο Ευρυτών Ομοροδόπης, μια πρώτη έκθεση, μια πρώτη γεύση, την οποία μπορεί κανείς να βρει και στο διαδίκτυο με αυτόν τον τίτλο, Γκρέκο Μασκαρά. Αν μας αναζητήσει στο Facebook, μπορεί να αναζητήσει και τις καθημερινές δημοσιεύσεις γύρω από την έκθεση αυτή την οποία διοργανώσαμε. Ελπίζουμε ο κόσμος της Κομωτινής να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και να της επιτρέψει στο μέλλον να γίνει ακόμη καλύτερη.